καλύτερα από εκείνο το κουτί. Και σήμερα θα παίξουμε το Panic Adventures. Εδώ θα παίξουμε το Town Mode. Και ο δεύτερος χαρακτήρας δεν είμαι εγώ, οπότε θα πάμε τον πρώτο που είναι ο κόκκινος. Εδώ πέρα το κάνει σημαίνει έχω βάλει το στα, γιατί είναι το αρχικό μου στα της πουγα, ξέρετε. Και τώρα θα πατήσουμε το play. Εδώ πέρα είχαμε νικήσει στο προηγούμενο βίντεο Panic Adventures το boss του Hong Kong. Τελικά δεν μαζέψαμε 30 likes, αλλά δεν πειράζει, θα βγάλω, δεν πειράζει ούτως ή άλλως που δεν μαζέψαμε τόσα. Και εδώ πέρα είχαμε φτάσει μετά από το boss στο asteroid P4N6. Για, δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν πειράζει. Χαίρομαι για τα άτομα που βλέπουν απλώς το live, τα live μου. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, είχαμε νικήσει το προηγούμενο, το boss του Hong Kong. Εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι. Και είχαμε πάει στο asteroid P4N6. Παιδιά, λίγο ένα λεπτό και επανέρχομαι. Εντάξει παιδιά, επανήλθα, συγγνώμη πάρα μα πάρα πολύ για αυτό το μικρό διάστημα. Α, είμαι ο Σπλατ. Α, γεια σου Σπλατ. Ωραία. Εδώ, όπως έλεγα, είχαμε εκεί στο Hong Kong Boss και πήγαμε στο asteroid P4N6. Και είχαμε φτάσει στην τρίτη μέρα. Α, είχα ξεχάσει πως είναι τόσο δύσκολο. Όχι, τι τύχη, αλλά έχασα. Τι τύχη, αλλά έχασα. Δεν ξέρω γιατί. Απλώς έχασα. Η πραγματική ερώτηση είναι γιατί είπα σαν να χάρηκα επειδή. Όπα, έχασα. Ναι, περίεργο. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Τέλος πάντων. What? Αφού δεν είναι είχαμε μείνει εδώ γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Που το λέω, αλλά δεν είμαι ανίκητος. Και δεν μετρώνει μόνο το Time's Up, κι άλλα πράγματα μετρώνε. Έγινε αυτό. Απλό. Έπεσα πάνω στην μπάρα. Καλό.
μικρή είναι βαθύ που λέτε. Βάθα τα πολύ και αυτά γιατί... Σκοτώσου! Όπως τώρα. Τόσο κοντά μα και τόσο μακριά. Όπως λέει και μια πανδημία. Έτσι νομίζω. Hey. Ωραία! Βρέχει τη ροβόλα. Βρέχει. Έχουμε βρεθεί γιατί είμαστε πρωίλες. Μ' αρέσει που χάνω συνέχεια και λέω ότι είναι πρωίλας. Ωραία. Μα πώς το έκανα. Wow. Δηλαδή πρέπει να πω. Το πάτησα να πυροβολήσω και δεν πυροβόλησα. Δεν πειράζει, ας παίξουμε και μια προηγούμενη. Τι κακό έχει. Τι έγινε. Πήραμε πολλά λέιζερ. Έχουμε άλλο λέιζερ. Εύκολη είναι. Μιου. Γρήγορα γιατί θα γίνει τα μισά. Και θα κλαίμε. Εύκολο. Okay. Τώρα φτάσαμε πάλι στο ίδιο level που είχαμε πριν την προηγούμενη φορά και ξαναχάσαμε. Γιατί τέτοια κακοφία. Α, και ξέχασα να σας πω, θα παίξουμε μόνο 20 επαναλαμβάνω λεπτά Panic Adventures. Μετά θα ανοίξω και δεύτερο live stream όπου θα παίζω Fall Guys. Αλλά Fall Guys θα παίξω μόνο για 10 λεπτά. Και μετά θα ανοίξω άλλο ένα που θα παίζω Fortnite. Νομίζω λέω, νομίζω μισή ώρα κάπου εκεί. Μισή ώρα το πολύ. Μάλλον. Όχι και τόσο σίγουρα. Μια φορά να μην ξέρω τους θαυμαστές μου. Να... Σε ευχαριστώ, Σπλάτ. Δεν πειράζει που έχασα. Χαίρομαι να διαβάζω τον μήνυματα των καθημαστών φίλων μου. Ακόμα μέχρι και των συμμαθητών μου. Συμμαθητή. Όχι, παιδιά, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι για την πλάκα. Είναι αλήθεια ο συμμαθητής μου και... Θα την ρωτήσω τώρα, μπορώ να πω το αληθινό σου όνομα. Επίσης σου λέω να σπάσω όταν τα πιο μπορεί. Α, ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά εγώ σκέφτομαι... Όχι. Εντάξει, δεν θα το πω. Ναι, εγώ σκέφτομαι πιο πολύ να σπάω τα μεγάλα μόνο και μόνο για να μου δίνουν αυτό το πιστόλι και μετά να πολεμάω όλα τα μικρά. Τι λες για την ιδέα μου? Ωραία. Αλλά μπορεί να σπάω και τα μικρά καθώς πυροβολάω έτσι γιατί είναι μίλικα, να το πω έτσι, μίλικα. Τώρα εγώ δεν ξέρω για τον Σέρτζιο άμα θα μπει. Μου είπε πως θα δει το live. Δεν ξέρω άμα θα μπει.
αλλά τουλάχιστον έχω εσένα. Όπα. Είναι λίγο δύσκολο. Εμένα μου αρέσει να μου κάνει από ίδρυση που τους κάνει. Λες και έπαθε κάτι, λες και έσπασε το πόδι. Θα σπάσω όλα σου τα κόκαλα, αλλά μπαθαίνει ο Χρυς. Αυτό έγινε κατά λάθος. Δεν προχώρησα. Όχι, το πιστολέρο μου. Θέλω το πιστόλι μου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όταν πυροβολάω, σταματάει ο παίκτης και δεν μπορεί να προχωρήσει. Να βλέπετε, εγώ τώρα πατάω το κουμπί να προχωρήσει και δεν προχωράω. Μπορεί να μην με πιστεύετε λόγω του ότι δεν έχω ακόμα κάμερα για να βλέπετε κιόλας τι κάνω, αλλά εγώ λέω αλήθεια, το ξέρετε. Γιατί να σας πω ψέμα. Ωραία. Χαίρομαι που με πιστεύετε. Αν με πιστεύετε και οι υπόλοιποι, γιατί δεν με πιστεύει η σκλά. Α, και όσοι δεν το έχετε προσέξει, κάτω από το όπλο που ονομάζεται σκλή, κάτω από το όπλο και κάτω από τις σφαίρες του όπλου, λέει πως με το Δέλτα κάνω instant restart. Και τι είναι αυτό? Όταν το πατάω κάνει αυτόματα restart. Το λέω. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Να τώρα το πάτησα και αντί να περιμένω να μου βγάλει αυτό και να πατήσω restart, το κάνω μόνος. Να βλέπεις πως το πάτησα. Ξανά. Εντάξει, τώρα θα πέσω γιατί θα χάσω χρόνο και θα περάσω το level. Και το Panic Adventures θα είναι ένα παιχνίδι που θα το παίζω μόνο στα live. Μόνο στα live streams. Μόνο. Thank you.
το έχεις. Α, ναι, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα καλά στα αγγλικά. Εγώ νομίζω το έγραψες για να ότι πέρασε από το level. Δεν το κατάλαβα καλά. Συγγνώμη. Ευχαριστώ που με υποστηρίζεις. Είσαι πολύ καλό. Όπως και οι υπόλοιποι που βλέπετε το live. Γιατί ξέρεις, είμαστε φίλοι. Σας γνωρίζω και από κοντά. Α, και θέλω να ξέρετε, μερικοί που δεν το ξέρετε, ότι με βλέπουν και άτομα από το χωριό που περιμένουν την γιαγιά το καλοκαίρι. Δεν το ξέρετε. Με βλέπουν και άτομα, από εκεί. Από πού λέτε να πει το σωστά. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο το στάδιο αυτό. Και πιστεύω πως δεν το έχω. Και μόλις το είπα, έτσι. Αφού δεν είναι πολύ δύσκολο το day 3. Απορώ τι θα έχει στο day 4, στην ημέρα 4. Καταρχάς, δεν είναι ημέρα γιατί είμαστε στο διάστημα. Και μέρα δεν υπάρχει στο διάστημα. Σκοτάδι, ναι. Φως, όχι. Πέθανα. Κάνει κακό. Όχι. Γιατί πέθανα. Γιατί. Αυτό είναι καλό παιδί. Αρκετά τα αστεία. Δεν ξέρω για σας, εμένα ναι. Όχι τέτοιες λέξεις. Ποιος είναι τώρα, όνομα. Ποιος είσαι και ένας τέτοιος. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έλα, λέγε, ποιος είσαι. Θα βγει και από το live κιόλας, επειδή θα κατάλαβε ότι ήταν σωστό και θα βγει και για τιμωρία. Να μην δει τον αγαπημένο YouTuber, Στάθη Πούγα.
Και όσοι το μπερδεύετε και με λέτε πουγκά, κάνετε λάθος. Είναι πουγά. Γάμα. Όχι γκά. Έχει βγει από το live. Ναι, το κατάλαβα, το είδα. Αφού το είπα. Μα καλά. Κάνεις για το μιλάω. Κατάλαβε το λάθος του, γι' αυτό. Καλώς, το συγχωρώ το λάθος που έκανε. Ευχαριστώ που μου το θύμισες. Ωραία, τώρα μπαίνω στο Fall Guys και επανέρχομαι.